Αθήνα έων υπόλοιπη περιόνυμο. Φίλο, θέει τη την τυμωτήνωση. μάρτυρα και ασπάζεται αυτή το τοθείων λήψανό. σε σεμνός και με τύλαξε το ζή. και μαρτυρίο και πρεσβεύει προ τον σωτήρα. Διδώνε το μεγαέρο. Χαίρετε αν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο της Αγίας Ενδόξου ο Φιλοθέης Αθηναίας, της κυράς των Αθηνών, όπως την αποκαλεί ο λαός, της οποίας την Ιερά Μνήμη τιμάει η Εκκλησία μας την 19η του μηνό Φεβρουαρίου. Το λαμπρό αυτό άστρο της ευσεβίας Ανέτηλε τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας για να σκορπίσει την θεία ευσπλαχνία στον σκλαβωμένο λαό της Αθήνας και να φέρει στην ευθεία οδό της αρετής πλήθος ψυχών που κινδύνευαν. Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε περί το έτος 1528 από την αρχοντική και πλούσια οικογένεια των Μπενιζέλων, οι οποίοι στην αρχή ήσαν άτεχνοι, και απέκτησαν την Αγία Φιλοθέη εις απάντηση των μακρόχρονων και καρτερικών προσευχών της μητέρας της. Από νεαρή ηλικία η Αγία Φιλοθέη επέδειξε θαυμαστή κλίση προς τον ασκητικό βίο και την προσευχή. Ήταν νύφη πολύ φερνή και περιζήτητη και νυμφεύθηκε παρά την θέλησή της σε ηλικία 12 ετών με έναν σκληρό και βίαιο άνδρα. Τα άγρια ξεσπάσματα και την κακομεταχείρισή του υπέμενε καρτερικά, προσευχομένη για την μεταστροφή του. Μετά από τρία χρόνια ελευθερώθηκε από τους δεσμούς του γάμου με τον θάνατο του τυραννικού αυτού συζύγου και αντιστεκομένη σε όλες τις πιέσεις να παντρευτεί για δεύτερη φορά αφιερώθηκε αποκλειστικά στον Κύριο με νηστεία και προσευχή παραμένοντας ωστόσο στο πατρικό της σπίτι. Όταν πέθαναν οι γονείς της, δέκα χρόνια αργότερα, χρησιμοποίησε την μεγάλη περιουσία της για την ίδρυση μίας μονής εις τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος της ανέθεσε την αποστολή αυτή σε ένα όραμα. Δεν έχτισε μόνο κελιά και ό,τι είναι αναγκαίο για την λειτουργία ενός μοναστηριού, αλλά ίδρυσε επίσης εκεί κοντά και μία ολόκληρη σειρά φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Νοσοκομείο, πτωχοκομείο, γυροκομείο, διάφορα εργαστήρια και κυρίως σχολεία, στα οποία τα παιδιά της Αθήνας μπορούσαν να λάβουν χριστιανική μόρφωση. Πρίκησε εξάλλου το καθίδρυμά της με χτίματα και μετόχια, για να του εξασφαλίσει πόρους και να μοιράζει γενναιόδωρα ελεημοσύνες, έτσι ώστε η Μονή της Αγίας Φιλοθέης έγινε σύντομα για την Αθήνα πηγή θείων ευλογιών, λιμάνι καταφυγή των θλιβωμένων και εστία όπου μπορούσε να αναζωπηρωθεί η παράδοση του υπόδουλου ελληνικού λαού. Μόλις αποπερατώθηκαν τα πρώτα κτίρια, η Μακαρία Φιλοθέη ενεδύθη πρώτη το μοναχικό σχήμα και έλαβε το όνομα Φιλοθέη. Και ακολούθησαν οι υπηρέτριέ τη και πολλά άλλα νέα κορίτσια τη Αριστοκρατίας, αλλά και άλλα κορίτσια ταπεινή καταγωγή, που είχαν απαρνηθεί τα θέλγητρα τη κοσμική ζωή, για να ακολουθήσουν υπό την καθοδήγηση της Αγίας Φιλοθέη την στενή οδό που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Όλες οι αδελφέ με κοινό φρόνημα αγωνίζονταν να μιμηθούν τι αρετέ τη πνευματική του μητέρα, η οποία δεν είχε τον νόμιό τη στην αγάπη και στην συμπόνια προ του φτωχού και του αρρώστου, που επισκεπτόταν και φρόντιζε η ίδια, μοίραζε αλογάριαστα ελεημοσύνε σε σημείο που κάποτε η μονή βρέθηκε σε εσχάτη ανάγκη και ορισμένες αδελφές άρχισαν να παραπονούνται εναντίον της Αγίας. Οι φιλοθέοι τότε τις προέτρεψε να κάνουν υπομονή και να αναζητήσουν πρώτα απ' όλα την βασιλεία των ουρανών. Και πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, δύο ευγενεί έκαναν μία σημαντική δωρεά που έσωσε το μοναστήρι από την πείνα. Ελαβνόμενη από πίστη και συμπόνια η Οσία Φιλοθέη, είχε προσφέρει άσυλο στο μοναστήρι της, περιφρονώντας τους κινδύνους για αντίπινα σε ορισμένους εχμαλώτους χριστιανούς που είχαν δραπετεύσει από τους αγάδες τους και προσέφερε καταφύγιο για να τους βοηθήσει να διαφυλάξουν την πίστη και την αρετή τους. Αυτό στάθηκε η ευκαιρία για τους Τούρκους να περικυκλώσουν την μονή, να επιπέσουν σαν άγρια θηρία πάνω στην Αγία που ήταν άρρωστη και να την σύρουν με σκληρότητα μπροστά στον δικαστή, ο οποίος την έριξε σε μια σκοτεινή φυλακή την κάλεσαν επιτακτικά να απαρνηθεί το Χριστό ή να θανατωθεί. Ομολόγησε τότε με απερίγραπτη χαρά ότι ο βαθύτερος πόθος της ήταν ακριβώς να ολοκληρώσει το μαρτύριό της για την αγάπη του Χριστού. Δεν ήταν όμως τούτο το θέλημα του Θεού και χάρη στην επέμβαση των Ελλήνων προκρήτων της πόλεως αφέθηκε ελεύθερη. Ενδυναμωμένη από την δοκιμασία αυτή, διπλασίασε έκτοτε τον ζήλο τη στα αποστολικά τη έργα και στους ασκητικούς σκόπους. Φθάνοντας στην τελειότητα, έλαβε την χάρη των θαυμάτων και ιάσεων και προσήλκε κοντά τη όλο και περισσότερες μαθήτριες σε σημείο που χρειάστηκε να ιδρύσει νέο μοναστήρι κοντά στο οποίο βρισκόταν μικρό σπήλαιο όπου η Αγία αρεσκόταν να αποσύρεται για να προσεύχεται. Η ακτινοβολία της στο λαό προκάλεσε το μίσος των Τούρκων, οι οποίοι κατέφθασαν στην νέα μονή της κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας και κακοποίησαν τόσο απάνθρωπα την Αγία, χτυπώντας την μεραβδιά, ώστε την άφησαν οι μηθανοί στο χώμα. Η οσία Φιλοθέη υπέμεινε τις συνέπειες των τραυμάτων της με θαυμαστή καρτερία και παρέδωσε στον Κύριο την μαρτυρική ψυχή της στις 19 Φεβρουαρίου του 1589. Το μοναστήρι όπου μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη σώζεται ακόμη μέχρι και σήμερα η Εκκλησία της Μονής και είναι ο ναός του Αγίου Ανδρέου στα κάτω πατήσια η μικρή Εκκλησία στην οποία μέσα σώζεται και ο Κίωνας επάνω στον οποίον είχαν δέσει οι Τούρκοι την Αγία Φιλοθέη και την βασάνισαν. 20 μόλις ημέρες αργότερα, ο τάφος της άρχισε να αναδίδει μία ευωδία θαυμάσια και το τίμιο λείψανό τη, το οποίο σήμερα βρίσκεται στον καθεδρικό ναό των Αθηνών, παρέμεινε άφθορο εις δόξαν Θεού και παραμυθία του χριστιανικού πληρώματος. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.